Φίλες και φίλοι, είμαστε και σήμερα κοντά σας. Η εκπομπή «Πες Αλεύρι» έχει να σας δείξει μια γλυκά πρόταση. Και ποια είναι αυτή? Μια ωραία καρυδόπιτα. Και ποια είναι τα υλικά της? Θα αρχίσουμε πρώτα-πρώτα με το αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. Είναι το βασικό συστατικό των επιτυχιών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στις συνταγές μας. Έτσι λοιπόν, τα υπόλοιπα συστατικά της καρυδόπιτάς μας είναι 4 αυγά. Εδώ έχω μετρήσει 4 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη. Όπως είπαμε, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι σε κίτρινη συσκευασία. 4 φλιτζανάκια του καφέ χονδροκομμένα καρύδια. Θα τα κάνουμε αργότερα στο μούλτι. 1 φλιτζανάκι του καφέ γάλα. 1 κουταλάκι γεμάτο φουσκωτό μπέικιν. Μισό κουταλάκι κανελογαρίφαλο κοπανιστό, σε σκόνη όπως βλέπετε. Και ένα φλιτζανάκι κονιάκ, μέσα στο οποίο φλιτζανάκι σβήνουμε μισό κουταλάκι σόδα. Και στο τέλος, αφού ψηθεί και μετά, έχουμε 100 γραμμάρια τρούφα. Να πούμε και τα υλικά για το βράσιμο, για το σιρόπι. Στο σιρόπι μας θα χρησιμοποιήσουμε 6 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη και 8 φλιτζανάκια του καφέ νερό. Τα υλικά για την καρυδόπιτα: 4 αυγά, 4 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι μάνα σε κίτρινη συσκευασία, 4 φλιτζανάκια του καφέ χοντροκομμένα καρύδια, 1 φλιτζανάκι του καφέ γάλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, την οποία σβήνουμε σε 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ, μισό κουταλάκι του γλυκού κανελογαρίφαλο σε σκόνη, 100 γραμμάρια τρούφα. Για το σιρόπι: 6 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 8 φλιτζανάκια του καφέ νερό, λίγο λεμόνι. Βάζουμε μέσα σε αυτή την κούπα τα στερεά πρώτα και πρώτα το αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. Έχω μετρημένο εδώ στο κουτί, στο φάκελο, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι. Ένα. Δύο. Τρία. Οπα. Τέσσερα. Ωραία. Βάζουμε στο μούλτι μας. Αυτά είναι 4 και αυτά. 4 τέτοια φλιτζανάκια. Αυτά εδώ τα βάζω όπως είναι μετρημένα στο μούλτι. Λίγα-λίγα θα τα βάλω και στη συνέχεια έχουμε ετοιμάσει το μούλτι. Όχι πολύ χοντροκομμένα να είναι. Μία-δύο φορές το μούλτι μας. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα καρύδια.
Ωραία. Τα περιστρέφουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Να χτυπάει στο δόντι το καρύδι. Έχουμε ένα κουτάλι λίγο. Ένα κουτάλι να ανακατέψουμε. Ρίχνουμε μέσα σε αυτή την κούπα μας που έχουμε, είπαμε, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι μάνα σε κίτρινη συσκευασία. 4 φλιτζανάκια του καφέ καρύδι. Ρίχνουμε το ένα κουταλάκι φουσκωτό γεμάτο μπέικιν. Μισό κουταλάκι. Να, δείτε το λίγο. Είναι μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι κανέλα. Και στη μύτη λίγο γαρίφαλο. Του δίνει υπέροχο άρωμα. Τα ανακατεύουμε. Και τα έχουμε αυτά έτοιμα. Βάζουμε στο μίξερ μας να χτυπηθούν τα 4 αυγά και 4 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη. Ρίχνουμε τη ζάχαρη μας. Είναι 4 φλιτζανάκια όπως βλέπετε. 4 φλιτζανάκια. 1, 2, 3, 4. Είμαστε εντάξει. Και ρίχνουμε και τα αυγουλάκια μας. Τα αυγά με τη ζάχαρη τα χτυπάμε μέχρι που να ασπρίσει το μείγμα σε δυνατή ταχύτητα. Να βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας να κάνουμε, να ετοιμάζεται και το σιρόπι μας. Μέσα εδώ στην κατσαρόλα έχω 6 φλιτζανάκια τέτοια του καφέ ζάχαρη και 8 φλιτζανάκια τέτοια του καφέ νερό. Εδώ έχω σε αυτό το φλιτζανάκι μία κουταλιά της σούπας, μία κουταλιά της σούπας λεμόνι. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Και το βράζουμε, ανοίγουμε 8 με 10 λεπτά, 8 με 10 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός για να γίνει το σιρόπι μας. Συνεχίζουμε στο μίξερ όμως εμείς να χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Σε δυνατή ταχύτητα για αρκετή ώρα. Τελικά για την καρυδόπιτα, 4 αυγά, 4 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι μάνα σε κίτρινη συσκευασία, 4 φλιτζανάκια του καφέ χοντροκομμένα καρύδια, 1 φλιτζανάκι του καφέ γάλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα την οποία σβήνουμε σε 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ, μισό κουταλάκι του γλυκού κανελογαρίφαλο σε σκόνη, 100 γραμμάρια τρούφα.
Για το ψήσιμο. Σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς Κελσίου, για μισή ώρα περίπου. Σε ταψί 30 διάρι, βουτυρωμένο. Βλέπουμε ότι το μείγμα μας άσπισε, έχει ομογενοποιηθεί. Πριν κάνουμε όμως οτιδήποτε, θα ανοίξουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, είπαμε, στον αέρα ή πάνω κάτω, σε 30 διάρι ταψί για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε και το σιρόπι μας, ακόμα δεν άρχισε να βράζει, οπότε συνεχίζουμε. Ρίχνουμε μέσα στο μίξερ ένα φλιτζανάκι, είπαμε, γάλα. Λίγο να ανακατευθεί. Και στη συνέχεια, εδώ έχουμε σόδα. Παίρνουμε μισό κουταλάκι σόδα φαγητού. Σε ένα φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ. Και βάζουμε τη σόδα μέσα στο κονιάκ, ώστε, γιατί φουσκώνει. Έχει την ιδιότητα να φουσκώνει. Κοιτάξτε το. Και πέφτει. Ωραία. Λίγο το ανακατεύουμε. Σταματούμε. Και ρίχνουμε όλα τα στερεά μας, υλικά που έχουμε πει, το αλεύρι μάνα σε κίτρινη συσκευασία, τα καρύδια, τα 4 φλιτζανάκια καρύδια, το μοσχοκάριδο, την κανέλα και το μπέικεν. Και τα ρίχνουμε. Σιγά σιγά. Λίγο θα το κάνουμε με το μίξερ, από εκεί και πέρα μόνο σπάτουλα θα χρησιμοποιήσουμε. Πολύ λίγο. Αρκεί. Νομίζω ότι αρκεί. Θα το ξεκολλήσουμε με τη σπάτουλα. Λοιπόν, αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε το ταψάκι μας, 30 διάρι, είπαμε. Θα το βουτυρώσουμε καλά. Βουτυρώνουμε το ταψάκι μας. Τώρα τι σκέφτομαι. Την ώρα που σας είπα ότι ρίχνουμε τα στερεά υλικά, έκανα ένα λάθος. Είπα μοσχοκάριδο. Δεν είναι μοσχοκάριδο, είναι, είπαμε, κανελογαρίφαλο. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Τα τυχώματα γύρω-γύρω. Ωραία. Πριν το ρίξουμε, θα το ανακατέψουμε καλά με τη σπάτουλα. Έτσι. Όπως κάνουμε το κέικ. Μοσχοβολάει από το κονιάκ. Έχει μια υπέροχη, ένα υπέροχο άρωμα. Είναι έτοιμο. Είναι πολύ εύκολη, δεν έχει καθόλου βούτυρο, είναι μια συνταγή που δεν έχει βούτυρο. Ωραία. Ο φούρνος μας πρέπει να είναι έτοιμος. Ας δούμε όμως λίγο το σιρόπι μας, το οποίο έχει αρχίσει να βράζει. Να κρατήσουμε 8 με 10 λεπτά. Λοιπόν, να βάλουμε και... Το βάζουμε, καλή επιτυχία.
Το σιρόπι σε λίγο θα αρχίσει να βράζει, ακόμα αργεί. Είμαστε έτοιμοι. Για το σιρόπι, 6 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 8 φλιτζανάκια του καφέ νερό, λίγο λεμόνι. Μικρές συμβουλές. Για το βράσιμο του σιροπιού, 8 με 10 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Το σιρόπι το ρίχνουμε αφού έχει κρυώσει το γλυκό. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να βράζει το σιρόπι μας, κρατάμε τα λεπτά, ο φούρνος μας ψήνει το γλυκό μας, αρχίζει και φουσκώνει. Είπαμε, για το σιρόπι μας χρειαζόμαστε 6 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 8 φλιτζανάκια του καφέ νερό και μία κουταλιά της σούπας λεμόνι. 8 με 10 λεπτά από την ώρα που αρχίζει ο βρασμός. Να σας υπενθυμίσω ότι το γλυκό μας θα πρέπει να είναι κρύο, το σιρόπι μας ζεστό. Και κατόπιν κόβουμε μετά το γλυκό μας και το πασπαλίζουμε με την τρούφα που θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε άλλα 3 λεπτά για να γίνει το σιρόπι. Για το σιρόπι, 6 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 8 φλιτζανάκια του καφέ νερό, λίγο λεμόνι. Η καρυδόπιτά μας είναι έτοιμη, έχει πολύ ωραίο χρώμα, έχει φουσκώσει. Λίγο κάθεται φυσικά όταν τη βγάζετε από το φούρνο, μη στεναχωριόσαστε όμως. Φουσκώνει αμέσως γιατί το σιρόπι μας είναι ζεστό. Λοιπόν, είπαμε κρύα η καρυδόπιτα, ζεστό το σιρόπι και σιροπιάζουμε. Γύρω-γύρω στα τυχώματα. Βλέπουμε ότι το ρουφάει αμέσως. Μπορούμε να βάλουμε μετά και λίγο γαρίφαλο ολόκληρο, το ολόκληρο το γαρίφαλάκι, σε κάνα δυο σημεία. Τελικά για την καρυδόπιτα, 4 αυγά, 4 φλιτζανάκια του καφέ ζάχαρη, 4 φλιτζανάκια του καφέ αλεύρι μάνα σε κίτρινη συσκευασία,
4 φλιτζανάκια του καφέ, χοντροκομμένα καρύδια. 1 φλιτζανάκι του καφέ, γάλα. 1 κουταλάκι του γλυκού, γεμάτο, baking. Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, την οποία σβήνουμε σε 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ. Μισό κουταλάκι του γλυκού, κανελογαρίφαλο, σε σκόνη. 100 γραμμάρια τρούφα. Βλέπουμε ότι έχει ρουφήξει το σιροπάκι και θα βάλουμε τα 100 γραμμάρια τρούφα. Να σας υπενθυμίσω ότι μέσα στο σιρόπι έχουμε το λεμόνι, γιατί κόβει τη μυρωδιά των αυγών, όπως και ότι χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για πολλή ώρα και σε μεγάλη ταχύτητα, σε ψηλή ταχύτητα, είναι και αυτός ο λόγος για να μην μυρίζουν τα αυγά στο γλυκό. Λοιπόν, βάζουμε όπως είναι ζεστή ένα κολλήσι και την τρούφα μας, πασπαλίζουμε με τρούφα. Μπορείτε και με καρυδάκι, επίσης είναι πολύ ωραίο, αλλά η τρούφα, η σοκολάτα είναι ιδανική για τα παιδιά. Γύρω-γύρω, κολλάει. Στη συνέχεια θα κόψουμε το γλυκό μας. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε κομμάτι από το έτσι όπως είναι ζεστό, καλώς. Λοιπόν, αφράτη πάρα πολύ. Το αλεύρι μάνα έχει κάνει πάλι το θαύμα του. Πάρα πολύ αφράτη. Μπορείτε και εσείς να τη δοκιμάσετε. Είναι πολύ ωραίο γλυκό. Από πάνω τρώγεται με παγωτό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Μικρές συμβουλές. Για το βράσιμο του σιροπιού, 8 με 10 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Το σιρόπι το ρίχνουμε αφού έχει κρυώσει το γλυκό. Η καρυδόπιτά μας βλέπουμε ότι είναι υπέροχη. Την έχουμε πασπαλίσει με την τρούφα μας. Θα ξεφορμάρετε το γλυκό μόνο όταν κρυώσει από το ταψί. Και μία άλλη πρόταση που έχω να σας κάνω, μπορείτε να το συνοδεύσετε με παγωτό, γιατί ο συνδυασμός καρυδόπιτας και παγωτού είναι ιδανικός. Την συνταγή αυτή την έχω μάθει από τη μητέρα μου, την οποία κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η γλυκιά αυτή πρόταση που είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχει ως βάση επιτυχίας το αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. Αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. Επιτυχία πέρα για πέρα. Καλή επιτυχία σε εσάς που θα παρασκευάσετε αυτή τη συνταγή.